Και πάω τώρα στον διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και πλέον περιφερειακό σύμβουλο της αντιπολιτεύσεως, αναμενόμενο, στη Στερά Ελλάδα, τον κύριο Βασίλη Λύκο, γιατί σήμερα ο ίδιος έχει την αίσθηση ότι θα μιλήσουμε για τα αυτονόητα. Αλλά δεν ξέρω πόσο αυτονόητα είναι στο ρυθμό που ζει ο πλανήτης, η ανθρωπότητα και η ελληνική πολιτική πραγματικότητα και η κοινωνία. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Και συγχαρητήρια για το παρόν. Συγχαρητήρια. Προηγουμένως για τον Λύκο και την Αρκούδα, έχω να τονίσω ότι, όπως σας έχω πει και παλιότερα, ότι μπορείτε να δείτε σε τσίρκο να χορεύουν είτε αρκούδες ή λιοντάρια που είναι πιο δυνατές και πιο δυνατά από τους λύκους, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να δείτε λύκο σε τσίρκο. Σημειώστε το αυτό. Το κρατώ. Συγχαρητήρια για την εκλογή, να το πούμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέο μετερίζει και θα κρυθείτε κι εσείς. Όμως. Βεβαίως. Κοιτάξτε. Ο Λύκος στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά οι Λύκοι έχουν πέσει στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ αυτό που φοβάμαι και αυτό που βλέπω είναι ότι προσπαθούμε να γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη να κανονικοποιήσουμε το κακό, να κανονικοποιήσουμε τη βία. Βία παντού, τη βλέπουμε στα κανάλια, τη βλέπουμε οπουδήποτε. Ενώ δεν λέμε πολύ απλά στον κόσμο ότι βρισκόμαστε στο τέλος ενός 30ετούς αναπτυξιακού κύκλου και πλέον αρχίζουν και αναμορφώνονται διάφορες δυνάμεις, αναδύονται καινούργιες δυνάμεις και μέσα από αυτό, καταλαβαίνετε, έχουμε πολεμικές συγκρούσεις. Γιατί έχουμε προβλήματα στην ενέργεια και κυρίως έχουμε προβλήματα στο να περάσουμε στη νέα εποχή. Φοβάμαι ότι το θέατρο του πολέμου από την Ουκρανία, βλέπετε, δεν ακούμε τίποτα γι' αυτό πια, δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, θα μεταφερθεί στη Μέση Ανατολή. Με τη διαφορά όμως ότι γεωπολιτικά το θέατρο πολέμου, αν μεταφερθεί στη Μέση Ανατολή, έχει με πολύ μεγαλύτερη πενταπλάσια, σύμφωνα με αναλυτές, γεωστρατηγική σημασία. Γιατί εκεί πέρα, καταλαβαίνετε, επηρεάζεται κατά 35%. Μπορεί να μην έχουμε εξορίξει, δηλαδή, είτε στην Γάζα είτε στο Ισραήλ τόσο μεγάλες. Ας πούμε, απλά έχουμε δηληστήρια τρία, νομίζω. Αλλά επηρεάζουν κατά 35% τις παγκόσμιες αγορές καυσίμων, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δείτε με το κοίτασμα Λεβιάθαν τι γίνεται. Τι πιστεύω εγώ τώρα? Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μια αλλαγή συνόρων εκεί. Φοβάμαι ότι μπορεί να μεταφερθεί σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο αυτό που βλέπουμε εκεί και να επηρεάσει και την Ελλάδα με ασύμμετρες τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Και υπάρχει, διότι όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι με το μικρότερο, το σημείωσα αυτό, ανθρωπιστικό κόστος, δηλαδή στις πόσες ζωές μετρέπει το κόστος? Έλατε. Στις πόσες ζωές? Έλατε. Να το αφήσουμε, δηλαδή είναι 1100 στο χασάπι, να το αφήσω ή να το βάλω, ξέρω εγώ, στο ένα κιλό που μου έχει πει? Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, όταν στη Γάζα έχουμε 5.000 νεκρούς, εκ των οποίων 2.000 παιδιά. Αυτά για τον Πρωθυπουργό. Μισό λεπτό, εγώ θέλω να είμαι fair. Διότι ο άλλος αρχηγός από την πλευρά του Ατλαντικού, μέσω Φουμπού, διαγράφει και το απαντούν οι διαγραμμένοι, και ο τρίτος αρχηγός ασχολείται με το πώς οι Δήμοι πρασίνησαν. Αυτή είναι η πολιτική σκηνή. Μα δεν μιλάει κανείς. Το βλέπετε αυτό το πράγμα? Γιατί εδώ τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη ώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς, υποτίθεται, που ανήκομενοι στην Δύση να μιλήσουμε. Διότι βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη ώρα. Και ποια είναι αυτή η κρίσιμη ώρα? Μιλάμε για αλλαγή συνόρων. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αυτός τελικός σκοπός, αν θέλετε, τελικός σκοπός εκεί πέρα, είναι να δημιουργηθεί ίσως μια καινούργια Γάζα, η οποία όμως να μην είναι παράκτια, να μην έχει ΑΟΣ. Δηλαδή. Καταλαβαίνετε? Γιατί εκεί είναι το όλο έργο. Σίγουρα μιλάμε τώρα ότι το Ισραήλ, επειδή εγώ τυχαίνει να συνομιλώ με Ισραηλινούς πολίτες, ξέρετε τι έχουν κάνει εκεί? Έχουν κάνει το δόγμα του σοκ. Δηλαδή μπήκε η Χαμάς μέσα, δολοφονούσε στιγνά παιδιά, αμάχους, οτιδήποτε. Φοβηθήκαν οι άλλοι και τώρα λένε στον Νετανιάχου εκδικήσου. Και φοβάμαι πολύ απλά ότι αυτό, αν συμπίσουν εκεί οι Ισραηλινοί, θα είναι η μεγαλύτερη παγίδα τους. Αυτή που πάνε να ψηφίσει η Χαμάς. Γι' αυτό και βλέπετε ότι καθυστερούν, πήγε ο Biden. Τι είπε ο Biden εκεί? Τους είπε, προσέξτε, μην ακολουθήσετε το δικό μας λανθασμένο παράδειγμα μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αυτό τους είπε ο Biden επί της ουσίας. Όμως είναι τέτοιος ο φόβος, είναι ένα άλλο δόγμα του σοκ εκεί πέρα. Επίτηδες δηλαδή το έκανε η Χαμάς για να έχει πολιτικά ωφέλη. Και όλοι οι Ισραηλοί τώρα λένε εξοντώστε τους.
να γίνει γενοκτονία. Δεν με νοιάζει. Δολοφόνησα τα παιδιά μου. Κάθε μέρα έχω κηδείες. Και μιλάμε, και μιλάμε για έναν δυτικό πολιτισμό εκεί. Φανταστείτε αυτό αν είχε γίνει για παράδειγμα στη Μαδρίτη. Τι θα γινόταν. Μιλάμε για ένα δυτικό πολιτισμό. Όπου και πάλι σκέφτονται η ανθρώπινη ζωή κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι κοστίζει στη Γάζα κατά αυτούς. Είναι σαν να πάει ένα παιδί Ελλήνων αυτή τη στιγμή να πολεμήσει. Τι μας λένε εδώ στην Ελλάδα. Μα θα σκοτωθούν τα παιδιά μας και προκειμένου να μην γίνει διαμελισμός του Αιγαίου. Όχι. Πάνω απ' όλα η ασφαλειά μας. Όχι η ελευθερία μας. Η ασφαλειά μας πάνω απ' όλα. Και η ευμάρειά μας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και εκεί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι το Ισραήλ το σκέφτεται να δει μέσα. Γιατί ξέρει ότι θα πληρώσει εκατόμβη θυμάτων. Το εντάξει, ξέρει αυτό. Το σκέφτεται, αλλά το ερώτημα είναι εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, αν θα κάνει και διαφορετικά. Πείτε μου όμως, και θέλω να βγω λίγο από το πολύ στενό που έχει πολύ πόνο, πολύ βία, πολύ αίμα, καλά το είπατε, και κυρίως πολλούς νεκρούς αμάχους και παιδιά. Τελικά η οικονομία υπαγορεύει τα πάντα, πιστεύετε, διότι, διότι είχαμε το ουκρανικό, έγινε ο κόσμος φίρδιν μίγδιν με τα ενεργειακά. Τώρα ξαναρχίζουν και ανεβαίνουν όλα. Πληθωρισμός. Δεν το βλέπετε. Ανεβαίνουν πάλι, ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Μην ξεχνάτε, μία εβδομάδα πριν πήγαινε να κλείσει συμφωνία η ΕΠΑ με τη Σαουδική Αραβία σχετικά με μεγαλύτερη παραγωγή βαρελιών πετρελαίου που θα έριχνε τις τιμές. Αυτό δεν έγινε. Καταλαβαίνετε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε, όπως σας είπα, στο τέλος μια 30 ετούς ανάπτυξης, η οποία έχει ξεκινήσει με την πληροφορική κτλ. Τώρα τι γίνεται. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος οικονομικός κύκλος, ο οποίος θα προδώσει μετά από χρόνια. Μετά από χρόνια, κατά τους ειδικούς, είναι σε δύο δεκαετίες, ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, 3D, artificial intelligence και όλα αυτά. Για να μπορέσουν να μεταβούν τα κράτη και οι επιχειρήσεις, πρέπει να πληρώσουν πάρα πολλά κεφάλαια. Όμως το χρήμα πια είναι πάρα πολύ ακριβό. Έχουμε πάλι πληθωριστικές τάσεις. Πολλοί μιλούν για στάσιμο πληθωρισμό, αύξηση επιτοκίων. Και καταλαβαίνω ότι πάρα πολλές χώρες οι οποίες δανείζονται, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, δεν μπορούν να αντέξουν τα χρέη τους. Εκεί θα γίνει η μεγάλη αλλαγή. Όπου θα έρθουν εταιρείες διάφορες, εταιρείες του εξωτερικού, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα αγοράσουν τα πάντα. Αυτό γίνεται και αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Απλά έχουν μεταφέρει το θέατρο του πολέμου που στη Μέκα της σοβαρότητας που είναι η Μέση Ανατολή. Γιατί έχει πετρέλαια, γιατί είναι μέσα το... φανταστείτε τι θα ήταν το Ιράν αν από πίσω δεν βοηθούσε τη Χαμάς. Τίποτα. Δεν θα μπορούσε να έχει βάλει πόδι στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία τώρα που θέλει να παίξει και διαμεσολαβητικό ρόλο. Καταλαβαίνετε πώς τον μπλέκονται όλα αυτά. Και μιλάμε για δυνάμεις αναδυόμενες πια στην παγκόσμια σκακέρα και με μια Αμερική όπου η αποδολαριοποίηση του κόσμου πάει φουλ. Ξέρετε πόσο δανείζεται, να σας πω ένα νούμερο. Έψαξα και το βρήκα για να καταλάβετε τι γίνεται. Γνωρίζετε ότι το Ιράν έχει σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Ξέρετε πόσο είναι το εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα και της Αμερικής? 1 δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Ωραία. Υπάρχει ο αντίλογος, ιδίως από τους Αμερικάνους. Είμαι υπερδύναμη, άμα σου βαστάει, έλα πάρτα. Δεν γίνεται αυτό πια, γιατί το είδαμε τι έγινε και με το ουκρανικό μέτωπο. Εγώ, κύριε Λίκο, αντιλαμβάνομαι. Είναι η Ουκρανία που θα την καταλύανε και θα ρίχνανε τον Πούτιν και όλα αυτά. Εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Λίκο, ότι είναι τόσο περιπλεγμένο το διεθνές περιβάλλον που κρέμεται. Μου το λέει και ένας φίλος από τους πολύ καλούς οικονομικούς αναλυτές. Κρέμεται ο πλανήτης οικονομικά σε μία κλωστή. Κράταμε να σε κρατώ, είναι όλοι μεγάλοι, ασχέτως του γίνεται περιφερειακά. Διότι έτσι και ξεκινήσει νέα βαθιά ενεργειακή και οικονομική κρίση, θα τους πάρει όλους η μπάλα. Δεν γλιτώνει κανείς. Γιατί και το κινέζικο θαύμα είναι η υπερεξάπλωση στην οικονομία της αγοράς, στην παγκοσμιοποίηση. Χωρίς αυτή έχει θέμα. Προσέξτε όμως τώρα εδώ τι γίνεται. Το παγκόσμιο χρέος είναι τριπλάσιο από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Και τα επιτόκια συνεχώς ανεβαίνουν. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ποιες χώρες θα πτωχεύσουν? Αντιλαμβάνεστε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν παράγεται χρήμα από παραγόμενα προϊόντα. Είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Μιλάμε μόνο για χρηματιστηριακά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, φαντάζομαι ότι κάποιοι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα τζογάρουν τι θα γίνει με τον πόλεμο, ποιο θα κερδίσει. Και κάποιοι θα πλουτίζουν. Αλλά δεν παράγουν τίποτα. Δεν παράγουν τίποτα. Είναι αυτή η στρέβλωση τη οικονομία που μα έχει οδηγήσει εδώ. Και νομίζουν κάποιοι ότι με το artificial intelligence, τα 3D κτλ. Καινούργια εμβόλια, δεν ξέρω τι, ότι θα μπορέσουν να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα και να οδηγήσουν σε μια καινούργια ανάπτυξη. Αλήθεια, πού είναι ο ΠΟΗ τώρα στη Γάζα? Πού είναι ο ΠΟΗ αυτή τη στιγμή που υπάρχουν επιδημίες, μιλάνε γιατροί, για γκαστρεντερίτιδες κτλ. Πού είναι ο ΠΟΗ? Μήπως θα στείλει καινούργια εμβόλια εκεί? Πού είναι ο ΠΟΗ, πείτε μου. ΟΗΕ τα λέει αυτά, δεν τα λέω εγώ. Σωστά. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο, πολύ σωστή επισήμανση του κυρίου Λύκου ότι μέσα σε όλα τα άλλα είναι και το θέμα των θαλάσσιων ζωνών ώρα ως έξω από τη Γάζα. Και ανταπαντά ο Αθανάσης. Και γιατί είναι κακό να μην έχει ΑΟΣ η Παλαιστίνη στη Γάζα? Έχετε καταλάβει ότι η Χαμάς είναι με την Τουρκία και χάρηκε όταν έκαναν τζαμί την Αγία Σοφιά? Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε τους αντιπάλους μας. Δεν υποστηρίζω εγώ κανέναν εδώ πέρα. Εγώ προσπαθώ να αναλύσω μια πραγματικότητα. Προκειμένου εμείς να δούμε σαν Ελλάδα τι μας γίνεται. Δηλαδή, αν υπάρξουν μεταναστευτικά, καινούργια μεταναστευτικά ρεύματα, τι θα κάνουμε? Ήδη από ό,τι ακούω, αρχίζουν και υπάρχουν παραπάνω περιπολίες, νομίζω, της αστυνομίας στο Ελ Βενιζέλος κτλ. Τι θα κάνουμε εμείς? Πείτε μου, τι θα κάνουμε αν έχουμε ασύμμετρα χτυπήματα? Είδατε τι έγινε στις ΗΠΑ που δολοφονήθηκε μία από μία συναγωγή στη Νέα Υόρκη που ήταν και μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος. Ναι, και ψάχνουν ακόμα να βρουν το πώς. Το οποίο το αποσύνδεσαν χθες το βράδυ οι αστυνομικοί, πρέπει να πω, διότι ήταν μία γυναίκα η οποία μάχονταν για τη συνέβρεση μουσουλμάνων και Εβραίων. Οπότε το αποσύνδεσαν. Δεν ξέρω αν το αποσύνδεσαν για άλλους λόγους. Το ερώτημα εδώ είναι, κύριε Λύκο, να σας πατήσω λίγο τον γκάλο. Σήμερα πρέπει να είμαστε διεθνιστές, φιλάνθρωποι, φιλέλληνες, πατριώτες, ειρηνιστές, παγκοσμιοποιητές, λογιστές, να σκεφτόμαστε μόνο τη δουλίτσα μας και τα παιδάκια μας? Μα εκεί μας πάνε. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εκεί μας πάνε. Να συνηθίσουμε τη βία, να συνηθίσουμε το άδικο, να συνηθίσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει στον κόσμο η ισχύ του δικαίου, η δύναμη του δικαίου, παρά το δίκαιο της δύναμης. Εκεί μας πάνε, εκεί μας οδηγούνε. Κάτσε μέσα, κοίτα τη δουλίτσα σου, μην ανακατεύεσαι. Βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί όλος ο δυτικός κόσμος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολιτικές. Ξέρετε, υπάρχουν καρφιτωμένα χαμόγελα, ωραία σώματα, καμπίλαμπλ για τις γυναίκες, για τους άντρες κάτι άλλο τέλος πάντων κτλ. Που βγάζουν ωραίες φωτογραφίες και κατά τα άλλα λένε ψηφίστε μας. Χωρίς να εκφράζουν πολιτικές, χωρίς να εκφράζουν τη διαφορετικότητα, γιατί να ψηφιστώ, τι θέλω να αλλάξω. Όλοι εδώ μεταξύ μιλάνε για ανάπτυξη, να βοηθήσουμε τον τόπο. Και λέω εγώ, ποιος είναι ο τόπος? Από ποιους αποτελείται? Αποτελείται από πολίτες, κατοίκους. Ναι, ποιους θέλω να βοηθήσω? Άρα οι πολιτικές έχουν ταξικό πρόσημο. Με ποιους θα πάω? Με τους πολλούς, τους λίγους, τους από κάτω, τους από πάνω? Πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις? Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να πολιτεύονται στους δήμους? Και αυτό πέρασε με την τελευταία τροπολογία του κυρίου Βορύδη και δεν μίλησε και κανένας κιόλας από τις άλλες πλευρές. Δημοτικοί υπαλλήλοι. Που σημαίνει ότι άμεσα εγώ μπορώ να επηρεάσω την ψήφο του άλλου. Όταν ήμουν δημοτικός σύμβουλος εδώ και 15 χρόνια, να σου πω, και στο Δήμο Δάφνης Σιμητού, αυτό απογορευόταν διαροπάλου. Και είναι λογικό, γιατί επηρεάζει το εκλογικό σώμα. Μπορώ εγώ να είμαι εν ενεργεία αναστυνομικός στο Ηράκλειο και να είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ηρακλείου, όπου εγώ σβήνω κλήσεις, σβήνω πρόστιμα ή οτιδήποτε? Πείτε μου. Κι όμως αυτό ισχύει και αυτό λέγεται δημοκρατία. Μπορώ εγώ να είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης, να είμαι περιφερειάρχης και να ξαναβάζω υποψηφιότητα και μέχρι την τελευταία μέρα να κόβω κορδέλες και να δίνω χρήματα στον κόσμο? Γιατί παρετείται ο Γενικός Γραμματέας 18 μήνες πριν μίας 10 όταν θέλει να πολιτευτεί, και γιατί εδώ να μην έχουμε υπηρεσιακούς περιφερειάρχες? Μάλιστα. Κανένας δεν μιλάει όμως για την ποιότητα της δημοκρατίας. Όχι, όχι. Μας. Λέει εδώ ένας φίλος, ο Ηλίας από τη Λαμία, παίζει, κύριε Λύκο, να είναι και μια ιστορία μεταξύ άλλων για να φτιαχτεί στο τέλος, παρά το τι φαίνεται τώρα, η συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν να έρθουν πιο κοντά. Το αποκλείεται. Αυτό αποκλείεται. Αυτό το αποκλείεται. Άλλος, ο Πέτρος. Ο Πέτρος απαντάει στο. Ναι, ναι. Ο Πέτρος απαντάει στο προηγούμενο. Το Ιράν ανήκει στους BRICS. Ωραία. Το Ιράν ανήκει στους BRICS. Μην το ξεχνάτε αυτό.
Πάω... Οι BRICS αυτή τη στιγμή, με κύριο Μοχλό την Κίνα, προσπαθούν να οδηγήσουν σε αποδολαριοποίηση του κόσμου. Αλλάζει ο κόσμος όπως τον ξέραμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, ως παγκόσμια και οικονομική και στρατιωτική δύναμη, αλλά κυρίως ως παγκόσμια οικονομική δύναμη, φθήνει. Φθήνει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και βλέπετε να δημιουργούνται πόλεμοι από παντού. Εδώ... Θέλετε να σας πω κάποια παραδείγματα. Μισό λεπτό, πριν μου πείτε τα παραδείγματα. Ο Πέτρος δίνει μια απάντηση στον προηγούμενο φίλο που έλεγε γιατί να μην χαρώ που χάνει την ΑΟΖ η Παλαιστίνη στη Γάζα, αφού η Χαμάς είναι φίλος της Τουρκίας. Και απαντά ο Πέτρος στον προηγούμενο ακροατή. Ο φίλος του εχθρού δεν είναι εχθρός ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι πάντα. Γιατί απ' την άλλη, να μην ξεχνάει ο προηγούμενος ακροατής, αν δεν κάνω λάθος, λέει, και εμείς ως Ελλάδα με την Τουρκία είμαστε μια χαρά αδερφάκια σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Ενώ είναι κατεχόμενο το βόρειο τμήμα της Κύπρου, δεν πάει έτσι. Ότι η Ελλάδα είναι απούσα και η Τουρκία παντού παρών, δεν φταίει. Παρούσα, δεν φταίει η Τουρκία. Ελάτε, πείτε μου παραδείγματα πολέμων. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή Ρωσία, Ουκρανία, Καζακστάν, Αρμενία, απειλητικές κινήσεις της Κίνας κατά της Ιαπωνίας της Ινδίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, των Φιλιππίνων και του Βιετνάμ, απειλές της Βόρειας Κορέας για πυρηνικό πόλεμο εναντίον ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Εργαλειοποίηση προσφύγων από τη Βενεζουέλα εναντίον των νότιων συνόρων της ΗΠΑ. Περού, το καταλαβαίνετε. Άσχετα εμείς αν δεν τα μαθαίνουμε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια αλλαγή εποχής, μάλλον στο τέλος μιας εποχής, όπου θα γεννηθούν και τέρατα. Το θέμα είναι με τον κόσμο, ότι μας πάνε στο να συνηθίσουμε τη βία. Μας πάνε μέσα από συνεχείς κρίσεις, μέσα από βία, να συνηθίσουμε, μάλλον να κλειστούμε στο καβούκι μας. Και ουσιαστικά να έχουμε, τουλάχιστον εμείς από το δυτικό κόσμο, να έχουμε μια μεταζωή, να έχουμε μια ζωή η οποία θα τη ζούμε μέσα από το ίντερνετ, τις τηλεοράσεις κτλ. Και θα λέμε, α, ωραίος ο πόλεμος, έσκασε η βόμβα, εκεί δεν έσκασε, έξυπνα όπλα, προσέξτε, έξυπνα όπλα, χειρουργικές κινήσεις. Αλλά πίσω από αυτές τις λέξεις υπάρχουν πάντα άμαχοι. Δολοφονούνται δηλαδή άμαχοι και κυρίως δολοφονείται η αλήθεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Σακίνη. Και εμείς κλείνουμε να το συνηθίσουμε. Και το κυριότερο που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει ένας ιδεολογικός μπούσουλας. Πού θέλουμε να πάμε αυτή την κοινωνία, πού θέλουμε να πάμε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει ιδεολογικός μπούσουλας. Υπάρχει μόνο να τρέξουμε προκειμένου να κερδίσουμε κάποια περισσότερα χρήματα και με αυτά τα χρήματα να αγοράσουμε όλα αυτά που μας λείπουν στην καθημερινότητά μας. Τι θέλετε να είναι αυτό? Το να πάει κάποιος και να αγοράσει ένα αξίωμα, το να αγοράσει μια γυναίκα, το να αγοράσει μια γυναίκα έναν άνδρα, το να αγοράσει ένας άνδρας έναν άλλον άνδρα, που είναι και της μόδας τελευταία, το να αγοράσει ένα ωραίο σπίτι. Και όλα αυτά συνθέτουν αυτό που λέγαμε παλιότερα την ευτυχία. Σας διαβάζω εδώ ομαδοποιημένα κάποια ερωτήματα τροφής της συζήτησης, τα όσα λέτε είναι πάρα πολλά βέβαια τα μηνύματα. Ο αγαπημένος φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, ο Κούλης, λέει καλημέρα στον κύριο Λύκο. Ο Κώστας λέει από το Παρίσι, εξελέγει ο κύριος Λύκος, ναι, εξελέγει, περιφερειακός σύμβουλος αντιπολίτευσης. Λέει λοιπόν ο Κούλης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα διέξοδα της Δύσης, κύριε Λύκο, μας οδηγούν στους πολέμους, έτσι ώστε να μην λογοδοτήσει κανείς για τη μάσα που ρίξαν τις προηγούμενες δεκαετίες και έπειτα να προβάλλουν τους πολέμους σαν δικαιολογία για την κατάρρευση οικονομίας? Και άλλος φίλος παραπλήσια, συμμερίζεται ο κύριος Λύκος στην άποψη ότι στις περιόδους όπου οι αποδόσεις του κεφαλαίου δεν είναι αναμενόμενες, η πολεμική σύγκρουση είναι σχεδόν αναπόφευκτη, ώστε να καταστραφούν οι δομικοί παράγοντες που συγκροτούν την οικονομία? Και κύριε Λύκο, θεωρείτε ότι ο κόσμος ήταν πιο δίκαιος στο παρελθόν σε σχέση με σήμερα? Διότι αν δεν ισχύει αυτό, τότε είναι θέμα χρόνου και η παρούσα κρίση είναι ένα από τα κυλοπονήματα της παγκοσμιοποίησης. Μια σκέψη, λέει ο Κώστας. Έχει απόλυτο δίκιο. Οδηγούμαστε καταρχήν να πω το εξής, ότι δείτε ποιο είναι το παγκόσμιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω είναι 30 ή 31 τρεις. Ως προς την Κίνα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Με κάποιους πολέμους και τα λοιπά μπορεί και να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Βέβαια θα έχει πρόβλημα, γιατί έχει συγκεντρώσει και πολλά δολάρια η Κίνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Αν δεν υπάρξουν πολέμοι, θα σκάσουν οι φούσκες. Αν δεν υπήρχε, για παράδειγμα, η κρίση, η υγειονομική κρίση, θα είχαν σκάσει πολλές φούσκες τότε. Και τότε, αν δείτε, 50-67 δις ανά τον κόσμο πέρασαν στα χέρια των μεγάλων επιχειρήσεων. Σε βάρος βέβαια των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι γίνεται με την Exxon, για δείτε αυτή τη στιγμή εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται
με τη Σεύρον, για παράδειγμα, θα καταλάβετε από εκεί, πηγαίνοντας προς τα πίσω, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει και τελικά ποιον συμφέρει ο πόλεμος. Και δεν είναι ο πόλεμος τελικά μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Όχι. Είναι πόλεμος μεταξύ εταιριών. Γιατί έτσι πρέπει τώρα να γίνει. Είναι δυνατόν να βγαίνει αυτή τη στιγμή οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ ή το άκουσα ή του BBC και να λένε ότι μάλλον ήταν από πύραυλο της Χαμάς ο οποίος έσκασε και χτύπησε το νοσοκομείο κτλ. Εγώ το αποδέχομαι αυτό. Αλλά λέω το εξής. Αυτό το είδανε. Το γεγονός ότι μπήκανε και σφάξανε 1500 άτομα μέσα οι της Χαμάς μέσα στο Ισραήλ δεν το είδανε. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Και τώρα μιλάμε για κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον Νετανιάχου. Αν θυμάστε, περίμεναν κάποιες δίκες σε βάρος του. Έτσι δεν είναι? Και τώρα είναι όλα μέλη γάλα. Καλά, και βολεύουν πάλι τους ισχυρούς σε βάρος των αδυνάμων. Να σε βάρος των πολιτών. Να κάνω μια διόρθωση. Το BBC δεν πήρε θέση για το χτύπημα στο νοσοκομείο. Ίσα-ίσα η έρευνά του λέει. Ότι δεν προκύπτουν βάσιμα στοιχεία ούτε των ηχογραφήσεων των μελών της Χαμάς, ότι είναι κοπτοραπτική. Έχει κρατήσει απόσταση. Εδώ ο Νίκος μου λέει. Έχει κρατήσει, αλλά το παρουσίασε όμως. Αλίμονο. Όλα θα τα παρουσιάσει. Ακούσε με λίγο, κύριε Σακίνη. Έρχομαι εγώ, σαν BBC, σαν αντένα, σαν Sky, και λέω, ξέρετε κάτι. Μπορεί και να είναι χτύπημα της Χαμάς, αλλά εγώ δεν παίρνω θέση. Βάζει λοιπόν μια καινούργια. Κατάλαβα τι θέλετε λοιπόν να πείτε. Βάζει λοιπόν μια καινούργια άποψη μέσα στο δημόσιο διάλογο ή όχι? Έχω άλλη άποψη. Ο πόλεμος στο πρώτο θύμα του είναι η αλήθεια. Η Αργεντινή, λέει ο Νίκος, ανήκει στους BRICS ως ιδρυτικό μέλος. Αλλά ο δολαριόφιλος και αμερικανόφιλος υποψήφιος που ήρθε από το πουθενά, σαν Πέπε Γκρίλο, σας θυμίζει λέει κάτι αυτό, βγήκε δεύτερος και αρκετοί λένε πως μπορεί να κάνει και την έκπληξη με τις ψήφους της τρίτης υποψηφίας και να είναι ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής. Τίποτα δεν είναι δεδομένος προς ισορροπίες στον κόσμο, κύριε Λίκο, λέει. Όχι, μα είμαστε σε ένα κόσμο, σας λέω και πάλι, ο οποίος αλλάζει. Ο κόσμος ο οποίος χρωστάει. Θα σκάσουν, βασιστήκαμε σε μια χρηματιστηριακή οικονομία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτές όλες έρχονται και σκάνε σιγά-σιγά. Σκάνε σαν φούσκες. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε κρίση προκειμένου να πάρουμε παράταση σε ό,τι αφορά τα χρέη αυτών των εταιριών, για να μην σκάσουν. Βλέπετε πόσες πολλαπλές κρίσεις έχουμε. Γιατί είμαστε στο τέλος μιας εποχής. Είμαστε στο τέλος της οικονομικής ευμάρειας. Πρέπει να περάσουμε σε ύφεση, πρέπει να περάσουμε σε στάσιμο πληθωρισμό. Θα πιεστούν πάρα πολλές επιχειρήσεις, θα πιεστούν κράτη που χρωστάνε μέσα από την αύξηση των επιτοκίων και μέσα από εκεί θα αλλάξει ο κόσμος. Και οι μεγάλοι και οι ισχυροί, οι βούβαλοι, σαν να λέμε, αρχίζουν και παίζουν και παίρνουν θέσεις. Και φυσικά πάντα τα θύματα είναι τα βατράκια. Ο Γρηγόρης μου λέει αυτό εδώ πέρα ότι έφτασε ο Μακρόν στο Ισραήλ, αλλά θα συναντηθεί και με Νετανιάχου και με Αμπάς σε αντίθεση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Ηλίας μου λέει, παρότι η φωτογραφία του κυρίου Λύκου στον προεκλογικό αγώνα δεν ήταν από τις καλύτερες, εγώ τον ψήφισα στη Λαμία, άρα κάποιοι δεν ψηφίσαμε φωτογραφία, αν του λέει κάτι αυτό. Με ρωτήσανε πολύ, έβγαλα μία φωτογραφία, έτσι κάπως λίγο, όχι άγρια, είμαι αυτός. Αυτό είναι το βλέμμα μου. Και με ρωτάγανε πολύ και μου λέγανε, μα γιατί δεν έβαλες να γελάει, να κάνει κτλ. Λέω, θα την παρατηρούσες αν εγώ γέλαγα όπως οι άλλοι? Μου λέει, όχι. Γι' αυτό του λέω, είμαι λύκος. Δεν μπορούσα να βγάλω μια άλλη φωτογραφία που δεν με εκφράζει. Αυτό ήταν το βλέμμα. Έχω πει για να καταλάβετε ένα βράδυ τούρο που μπαίνω σε ένα μίνι μάρκετ. Θα λέω μια μίνι ιστορία τώρα. Μπαίνω σε ένα μίνι μάρκετ και με βλέπει μια κοπελίτσα που εκείνη την ώρα έκλεινε. Λέω, γεια σας, ήρθα εδώ πέρα, είμαι ο Λύκος ο Βασίλη. Κάνω πάυση και τη λέω, φοβηθήκατε? Και βγαίνουν τα γέλια εκείνη την ώρα. Πήρε, όχι μόνο με ψήφισε, πήρε και 10 ψηφοδέλτια. Ωραία. Ακούστε τώρα εδώ, κάποιος μου λέει, ναι, δεν έχω δει Λύκο, λέει, σε τσίρκο, αλλά να ξέρει ο κύριος Λύκος, λέει, ότι υπάρχει και υπέροχη ταινία με τον Κέβιν Κόστνερ, χορεύοντας με τους Λύκους. Ωραίο. Αυτό είναι άλλο. Ωραία. Αυτό είναι άλλο. Χορεύουν στην άγρια φύση. Χορεύουν στο περιβάλλον του Λύκου. Κοιτάξτε, εγώ παίρνω αυτό που είπε ο Ηλίας, ότι εγώ δεν έμεινα στη φωτογραφία, επέλεξα το Λύκο, τον κάθε Λύκο. Το ερώτημα είναι λοιπόν τι κάνουμε εμείς οι απλοί πολίτες που είμαστε μανούλες, όλοι μας, δεν ξέρω ούτε αυτόν, ναι, στα πληκτρολόγια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της άλλης πραγματικότητας από την πραγματικότητά μας. Τι κάνουμε τελικά? Εγώ, κύριε Σακίνη, πιστεύω ότι γι' αυτό κιόλας έθεσα τον εαυτό μου στην κρίση του κόσμου, στην κρίση του λαού.
Ξέρετε γιατί? Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η συμμετοχή. Εγώ δεν πήγα με γραμμές. Δεν κατέβηκα με γραμμές. Ξέρετε τις γνωστές γραμμές. Δεν πήρα πολλά τηλέφωνα. Ξέρετε τι έκανα? Και θα πω μια λέξη η οποία έχει παρεξηγηθεί αυτή τη στιγμή. Αδιαμεσολάβητα λοιπόν πήγα και βρήκα όσους περισσότερους κατοίκους μπορούσα. Είδα 15.000 άτομα σε λιγότερο από ένα μήνα. 15.000 άτομα και μίλησα μαζί τους. Περπατούσα 7 ώρες την ημέρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή είναι η πολιτική που πιστεύω. Η πολιτική που πιστεύω είναι να μπορείς να μιλάς με τον οποιοδήποτε, είτε είναι πιο κάτω από σένα, είτε πιο πάνω από σένα, να ακούς τα προβλήματά του, να είσαι εκεί και την επόμενη μέρα. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι μόνο οι συλλογικότητες, οι διαζώσεις συλλογικότητες και όχι ομάδες στο Facebook θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν σε μια επόμενη μέρα και κυρίως να διασφαλίσουν κάποιες αρχές και κάποιες αξίες που όλοι έχουμε μέσα μας, κύριε Σακίνη. Ναι, εγώ πιστεύω στη δημοκρατία. Πιστεύω, αν θέλετε, και στην αρχαία ελληνική δημοκρατία. Πιστεύω στην εκκλησία του Δήμου. Δεν είμαι δημαγωγός, δεν είμαι δημεγέρτης. Απλά πιστεύω σε αυτήν τη δημοκρατία, να μπορείς να συνομιλείς με τον άλλον, να ακούεις το πρόβλημά του. Πήγα 6 ώρα το πρωί στη Λαχαναγορά και έπινα καφέ μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Γιατί το πιστεύω αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα να πάρω τηλέφωνα. Μου λέγανε πάρε αυτόν που τους μαντρώνει. Πάρε αυτόν που είναι ομαδάρχης. Πάρε τον προεστό, τον δημογέροντα. Όχι, δεν ήμουνα με αυτούς. Δεν ήμουνα με αυτούς. Ήμουνα με τους από κάτω. Γιατί εκεί ακούς την πραγματική φωνή του κόσμου. Εκεί μπορείς να συνομιλείς μαζί του. Και δεν είναι μόνο οι εργάτες ή οι εργαζόμενοι. Είναι και οι άλλοι, οι νέοι επιστήμονες. Πώς θα συνομιλείς μαζί τους? Με γραμμές. Μου το είπε ο Τάδε γιατί είναι του βουλευτή Τάδε και ψήφισε, λέει, ο Τάδε γιατί είχε πάρει και χρήμα από Τάδε. Είδα βέβαια και άλλες περιπτώσεις. Ότι με αγαπούσαν, με εκτιμούσαν, με ερωτευόντουσαν, όπως έλεγε και ο γέρος της Δημοκρατίας, αλλά δεν με παντρευόντουσαν. Δεν με ψηφίζανε. Ξέρετε γιατί? Γιατί λέγανε, ναι, αλλά έχω μία υποχρέωση στον Τάδε που μου έχει κάνει αυτό. Εντάξει, αυτοί ήταν πιο έντιμοι. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι. Εδώ στην Κρήτη τους λέμε αλιμονιώτες. Τους ξέρετε τους αλιμονιώτες? Θα με ψηφίσεις? Αλίμονο, αλίμονο. Μάλιστα. Όχι, αυτή είναι κοψοχέρδες. Είναι άλλη κοψοχέρδες. Οι αλιμονιώτες είναι αυτοί που σου λέει θα σε ψηφίσω αλίμονο και δεν τους βρίσκεις. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο που μου ζητάνε εδώ πολλοί. Πώς το βλέπετε, λέει, αυτό το. Εντάξει, λέει, είπατε για τις κυβερνήσεις, ηγεσίες, είπατε για τα ταξικά πρόσημα. Υπάρχει πια στο χάρτη στην Ελλάδα το φαινόμενο δεξιά-αριστερά και πώς ορίζεται? Για παράδειγμα, στο κόμμα της αντιπολίτευσης αξιωματικής, ο πρόεδρος του, ο νεοεκλεγής, διαγράφει με αναρτήσεις. Στο άλλο κόμμα, μου γράφουν εδώ, το τρίτο σε δύναμη, το Πασόκ Κινάλ, ο πρόεδρος του ασχολείται με το πώς οι Δήμοι πρασίνησαν. Και η καθημερινότητά μας είναι ελεηνή και δυσβάσταχτη. Με αυτό θέλω να κλείσουμε το σχόλιο σας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού στα χέρια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από την άλλη, είναι αυτό ότι κυλοπονούν κάποια κόμματα, προσπαθεί να γεννηθεί το καινούριο. Το καινούριο δεν ξέρουμε πώς θα γεννηθεί, δεν ξέρουμε τι θα πρεσβεύει. Κάποιοι άλλοι κάθονται και απλά στις δάφνες τους, μιλάω για το Πασό, χωρίς να ξέρουν τι πρεσβεύει. Δηλαδή, θέλουν να φέρουν μια αλλαγή. Για ποιον και για ποιους. Επαναλαμβάνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πρέπει αυτή τη στιγμή, και θα παρεμένω να παρακολουθήσουμε ιδιαίτερη προσοχή τη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή 11 και 12 Νοεμβρίου, προκειμένου να δω τι γίνεται. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Όλα αυτά που βγαίνουν και τα λένε, ξέρω εγώ, είτε ο κύριος Καρσελάκης, είτε η αντίθετη κτλ. Καταρχήν έχει μεσολαβήσει μια ψήφιση ενός αρχηγού. Και εγώ λέω, όταν πέρασαν στο καταστατικό τις αλλαγές, δεν τις είδανε? Όταν κάποιοι βιάζονταν προκειμένου να βγάλουν καινούριο πρόεδρο, που δεν τους ένοιαζε αν θα περάσουμε από μια διαδικασία, δηλαδή αν θα πούμε πρώτα γιατί χάσαμε, αν θα πούμε μετά πού θέλουμε να πάμε το πουλμανάκι, όπως λένε εντός εισαγωγικών, και μετά να βγάλουμε πρόεδρο. Αυτοί που αντιδρούσαν λοιπόν τώρα τι έχουν, τι βλέπουν? Γιατί θέλουν να βγάλουν πρόεδρο κατευθείαν? Γιατί δεν μπορεί να πάμε στη ΔΕΘ χωρίς να έχουμε πρόεδρο και τα λοιπά. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτό. Να τα αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω ότι σε οποιασδήποτε διαδικασίες πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, γιατί όλα αυτά κρύβονταν πίσω από το χαλάκι τόσα χρόνια. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ποτέ δεν έγινε μια αποτίμηση του 19. Γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ? Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι απλά έτυχε και κέρδισε ο κύριος Ζούκας. Δεν έτυχε. Ενώθηκαν οι κοινωνικές ομάδες
και φτιάξανε μόνες τους ένα αντιδεξιό μέτωπο. Ένα αντιμητσοτακικό μάλλον μέτωπο. Αυτό δεν είναι επίτευγμα του Πασόκ. Αυτό είναι επίτευγμα της κοινωνίας και του κυρίου Δούκα βεβαίως. Αλλά δεν είναι επίτευγμα του Πασόκ. Και επειδή κέρδισαν 2-3 δήμους, τώρα προσπαθούν να βασιστούν πάνω εκεί, προκειμένου στις ευρωεκλογές να έχουν κάποια ωφέλη, αλλά χωρίς να λένε επί της ουσίας τίποτα. Κύριε Σακίνη, αυτή τη στιγμή χρειάζεται να υπάρξει μια νέα κεντροαριστερά, ας το πω έτσι, μια κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιες δυνάμεις θα οδέσουν αυτό. Χρειαζόμαστε ένα νέο σχήμα. Ένα νέο σχήμα όμως με αρχή, μέση και τέλος. Ένα νέο σχήμα με κανόνες. Ένα νέο σχήμα που να βασίζεται στις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας και της κεντροαριστεράς, που να μπορεί να τους χωράει όλους μέσα. Λοιπόν, όχι να μιλάμε βέβαια για σούπα. Λοιπόν, κλείνω. Κλείνω τα κόμματα δεν είναι ευκαιρίες όπου καβαλάνε κάποιοι πάνω προκειμένου να ικανοποιήσουν προσωπικά τους ωφέλη ή φιλοδοξίες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε κάποτε. Θα κλείσω, πρέπει να το καταλάβουμε. Κύριε Λύκο, θα κλείσω με δύο μηνύματα. Το ένα είναι της Μαρίας. Είναι απόλυτο γεγονός, λέει, ότι ο κύριος Λύκος πήρε ψήφο επειδή μόνος του ήρθε σε επαφή με τον κόσμο όλων των χρωμάτων. Και είναι γεγονός με τη μοναδικότητά του που το ζήσαμε στην Εύβοια. Ας έχει δύναμη να συνεχίζει. Και η φίλη μου η Ελένη λέει καλημέρα. Συγχαρητήρια στον κύριο Λύκο και καλή θητεία. Θα συμφωνήσω μαζί του στο εξής. Ότι διαζώσει σωστά ή αλλιώς πιο απλά η ζωή είναι εδώ που περπατάμε, που αλληλοεπιδρούμε, που γελάμε, που πονάμε μαζί. Τα κλικ, τα like και κάθε άλλη τέτοια ένδειξη αντίδρασης αφορά την καθημερινότητα μόνο όταν λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας. Δύο παρατηρήσεις ακόμη. Πόση ώρα χάνεται πετώντας σχολή σε κάθε ανάρτηση που απλά διαφωνούμε? Πόση ώρα ψάχνουμε ελεύθερο χρόνο δηλαδή για να προσφέρουμε σε αυτούς που τον χρειάζονται? Νομίζω ότι αξίζει αυτά να τα σκεφτούμε, γράφει εδώ η φίλη μου η Ελένη. Και τέλος μου λέει ο Δημήτρης, εντάξει, κοντά είναι, λέει, τι γίνεται στην πολυπαθή Θεσσαλία? Τι γίνεται με τους πληγέντες? Έχει και ιστερά Ελλάδα και η Εύβοια και η Φτιώτιδα. Ελάτε, κύριε Λυκό, με αυτά κλείστε. Εγώ θέλω να πω, δεν ξέρω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην πολύπαθη Θεσσαλία, αλλά θα σας μιλήσω για την πολύπαθη Εύβοια. Αυτή τη στιγμή κλείνουν υποκαταστήματα ΕΛΤΑ, καταστήματα μάλλον ΕΛΤΑ, στο Αυλονάρι, στο Μαρμάρι, στην Εδιψώ. Και στέκομαι κυρίως στην Εδιψώ. Η Εδιψώ αυτή τη στιγμή είχε ένα κλειστό δρόμο λόγω πλημμυρών, ο οποίος έχει, ο κλειστός ξαναέκλεισε και θα ξανανοίξει μετά από 2 χρόνια. Όπως λένε κατά την περιφέρεια. Και εκείνη την ώρα κλείνουν τα ΕΛΤΑ. Αντιλαμβάνεστε πώς θα πηγαίνει ο άνθρωπος που έχουν κλείσει και υποκαταστήματα τραπεζών κτλ. Πώς θα παίρνει ο γέροντας εκεί την σύνταξή του? Και μιλάμε για ένα πληθυσμό, ο οποίος λόγω του ότι είναι αποκλεισμένη αυτή η περιοχή, ειδικά η Βόρεια Εύβοια, ο νέος πληθυσμός έχει φύγει. Έχουν μείνει μόνο περισσότερο ηλικιωμένοι. Και όμως αυτή την ώρα, τούτη τη στιγμή, κλείνουν υποκαταστήματα. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουν ένα έργο που ψηφίστηκε κάποτε, όπου κανένας δεν μίλαγε βέβαια όταν πέρασε, ψηφίστηκε από την Βουλή. Γιατί πρέπει τα ΕΛΤΑ να ιδιωτικοποιηθούν. Επειδή είναι μονοπόλιο, καταλαβαίνετε πάλι, να πάνε σε εταιρείες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι δυνατόν όταν έχει πλημμυρίσει η Βόρεια Εύβοια, όταν έχει πλημμυρίσει η Θεσσαλία, να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά σου παράγουν μεταφορικό έργο ιδιώτες, όπου εκεί να μην παίρνει πλαφόν στο κέρδος τους. Δηλαδή αναφέρομαι σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις Βόρειας Εύβοιας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δρόμος για να πας στη Βόρεια Εύβοια. Υπάρχουν ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Δεν ξέρετε πόσο πληρώνει κάποιος για να πάει από την Αρκίτσα στην Εδιψώ. Εγώ που έχω smart. Έχω smart. Δεν έχω μία Mercedes. Έχω smart. Πληρώνω 23 ευρώ μαζί με τον οδηγό. Είναι δυνατόν? Και να μην έχει μπει πλαφόν, αν θέλετε, στα εισιτήρια, ή τουλάχιστον να μην έχει κηρυχθεί άγονη γραμμή, προκειμένου μέρος του εισιτηρίου, της τιμής του εισιτηρίου, να πληρώνεται από το κράτος ή από την περιφέρεια για τους μόνιμους κατοίκους. Και κατά τα άλλα, μιλάμε για ανάπτυξη. Περιμένετε να δείτε στη Θεσσαλία. Ειλικρινά σας μιλάω, λυπάμαι τον κύριο Κουρέτα, το φίλο κύριο Κουρέτα, διότι έχει πάρα πολύ έργο μπροστά του. Και τι θα βρει κάτω από τα σεντούκια και μέσα στις ντουλάπες? Πόσους σκελετούς θα βρει εκεί πέρα? Τα βγάζει όμως, ήδη έχει ξεκινήσει και τα βγάζει. Το τιμά αυτό. Μπράβο του. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα καταπιεί τη γλώσσα του στο τέλος. Αυτό ευχόμαστε. Μπράβο που έχετε αναδείξει κάποιες διαφορετικές φωνές. Μπράβο σας. Καλά, εγώ δεν ξέρω μέχρι πότε θα αντέξετε βέβαια, αλλά ειδωμένη. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Λυκό, και επειδή υπάρχει διόρθωση. Είχα, λέει ο ακροατής, στο νου μου, μπας και είχα, λέει, το Λύκο, σήμερα θα τον έβγαζες. Και είπα, ο Λύκος και η Αρκούδα, είναι ο Ετός και η Αρκούδα από το στοίχημα.